Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ΣΔΟΕ για να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Επίσης ότι στα ντουλάπια μείνανε πολλές υποθέσεις, που εμένα μου φάνηκε παράλογο αυτό, αλλά πάση περιπτώσει εσείς θα μας το πείτε, μείνανε πολλές υποθέσεις οι οποίες δεν πρόκειται να ελεγχθούν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ΣΔΟΕ για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει σταθερό προσανατολισμό και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τα θέματα φοροδιαφυγής όπως τα βρήκαμε. Θα κλείσουμε τις μεγάλες υποθέσεις, θα ελέγξουμε τις μεγάλες υποθέσεις, δεν θα κουκουλώσουμε τίποτα, ούτε θα οδηγήσουμε υποθέσεις σε παραγραφή. Η λίστα Λαγκάρτ παραγράφει 31 12 15. Δεν φαντάζομαι να υπάρχουν ευθύνες στον Αλεξιάδη που ανέλαβε 18 εβδόμου για το τι γίνεται. Και δεν θα παραγραφούν. Αυτό. Υπόθηκε με σαφήνεια ότι θα δοθεί παράταση αυτό, και στη λίστα Λαγκάρτ. Με νόμο θα δοθεί παράταση. Ο οποίος μπορεί να πέσει στα δικαστήρια όμως. Υπάρχουν, τα δικαστήρια κρίνουν έτσι, τελικά τα θέματα της συνταγματικότητας. Βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να παράταση και να σου βγει το δικαστήριο να σου πει ένα αντισταγματικό είναι δωρονάδωρο. Εσύ έχεις κάνει τη δουλειά σου. Σε αυτό θα αναζητήσετε ευθύνες σε άλλους. Διότι εγώ κατέθεσα στη Βουλή στα δεν πρακτικά. Δεν είπε κανείς ότι φταίτε εσείς γι' αυτό. Θα απαντήσω. Θα κατέθεσα στη Βουλή στα πρακτικά το ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι από τις 2.062 ονόματα έχουν ελεγχθεί λιγότερα από 140 ονόματα. Λιγότερα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής. Και επειδή βλέπω και διαφόρους οι οποίοι περάσαν από το Υπουργείο Οικονομικών να κάνουν κριτική για όσα γίνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί, όταν παίρνουμε μια θέση ευθύνης, δεν κρινόμαστε όταν φύγουμε από αυτή τη θέση για αυτό που θέλαμε να κάνουμε, κρινόμαστε για αυτό που κάναμε. Εδώ λοιπόν να βγουν όλοι και να πούνε τι κάναν στο Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το θέμα. Εμείς για το θέμα του ΣΔΟΕ, για να κλείσω και να πάμε στα άλλα που αφορούν τους πολίτες, αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε ένα κομμάτι του ΣΔΟΕ, τις αρμοδιότητές του, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δεν το μεταφέρουμε στον Άρη, το μεταφέρουμε σε ένα άλλο κομμάτι του φορολογικού μηχανισμού. Και το ΣΔΟΕ θα ασχοληθεί με αντικείμενα εκτός από φορολογικά και τελωνιακά. Δηλαδή με οικονομικό έγκλημα, με θέματα διαφθοράς, με κοινοτικό και εθνικό προϋπολογισμό, με όπλα, με ναρκωτικά, με όλα αυτά τα οποία δεν έχουν σχέση με φόρους και με τελωνία. Απλώς λένε το ΣΔΟΕ ενδυναμώνεται, ωραία. Οι υποθέσεις δεν χάνονται, προχωράμε κανονικά. Από ό,τι μας έλεγε χθες, μας το κάνει την αγγίλα μετά και βουλευτές, ότι με τον τρόπο αυτό λέει. Υποθέσεις τις οποίες ο άλλος έχει δουλέψει 6 μήνες, ξέρω εγώ, και την έχει φτάσει μέχρι σε ένα σημείο, πριν καταλογιστεί, με το που φεύγει, οι υποθέσεις αυτές μετατρέπονται σε απλά πληροφοριακά δελτία. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση. Να απαντήσετε σε αυτό. Ναι. Ότι, υπάρχει ένας νόμος, μια πρόβλεψη μέσα στο μνημόνιο, αν το έχω καταλάβει, που λέει ότι ό,τι υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί από το ΣΔΟΕ, από τους ελεγκτές, μετατρέπονται απλώς σε ενημερωτικά δελτία. Θα σας πω. 336, που... ναι. Ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα σας πω. Υπήρχε μια νομοθέτηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον Φεβρουάριο και μετά. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλησαν οι θεσμοί να βάλουν στο τραπέζι της συμφωνίας είναι η ανάκληση διατάξεων που είχαν ψηφιστεί χωρίς να υπάρχει διάλογο σε αυτά τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Με λίγα λόγια να σωστή διάταξη ήταν σωστή σας, διάταξη. Πίσω. Η διάταξη ήταν σωστή. Ναι, αλλά μας επέβαλαν να τα πάρουμε πίσω. Βεβαίως, όταν κάνεις μια συμφωνία με κάποιους άλλους, ναι. Δεν πας να κάνεις μια συμφωνία και λες θα κάνουμε μια συμφωνία και θα επιβάλλω εγώ τους όρους μου. Κάνεις μια συμφωνία και αποδέχεσαι ένα συνολικό σκεπτικό. Και εδώ να κάνω μια γενική παρατήρηση. Ή θα κινηθούμε σε μια λογική συμφωνίας και παραμονής μέσα στην Ευρωζώνη, ή θα πάρουμε και εμείς ταξί να πάμε για κάπου αλλού. Οι διαδρομές είναι δεδομένες. Ή πας Ευρώπη ή παίρνεις ταξί να πας αλλού. Δεν έχουμε επιλογές για άλλα πράγματα. Στο θέμα λοιπόν αυτό, ναι. Υπάρχει πρόβλημα στο ότι καθυστερούν οι υποθέσεις, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να ανακαλέσουμε τη διάταξη αυτή μετά από έτοιμα των θεσμών. Ωραία, τι θα κάνετε για να μην χαθούν αυτοί οι έλεγχοι. Συγκεκριμένα τώρα, εσείς ήσασταν ελεκτής. Δεν χάνονται, κύριε. Εσείς ήσασταν ελεκτής. Δουλέψατε, φτύσατε αίμα ένα χρόνο. Αυτό αυτή την εικόνα μας δίνουν. Και βγάλατε ένα αποτέλεσμα. Οι έλεγχοι ότι καθυστερούν. Ο κ. Σαρατάκος πρέπει να πληρώσει. Θα σας πω. Τώρα με το. Τον κύριο Σαρατάκο δεν τον ελέγξαμε ακόμα. Θα έρθει και ο Ρέδικη. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Καλά, σα ευχαριστώ. Σα περιμένω. Να χαλαρώσουμε πρωί-πρωί, γιατί δεν έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα. Με μεγάλα θα ασχοληθούμε. Κατόπιν επιταγή του μνημονίου, αφού παίρνετε πίσω του ελέγχου που έχουν ολοκληρώσει. Δεν παίρνουμε πίσω του ελέγχου. Θα το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Οικονομέα. Μισό λεπτό. Έγινε ένα έλεγχο από το ΣΔΟΕ. Τελείωσε ο έλεγχο από το ΣΔΟΕ. Και ο έλεγχος αυτός πάει στην εφορία για να βγάλει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη, και θα το ξανασυζητήσουμε αυτό με τους θεσμούς, αυτό έπρεπε να γίνεται από το ΣΔΟΕ και να τελειώνει η ιστορία και να μην καθυστερούμε. Αλλά για να δώσω την κατεύθυνση που θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να ασχοληθούμε
κυρίως με τη μικρή και τη μεσαία φοροδιαφυγή. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Με τη μεγάλη κινδυνεύει φοροδιαφυγή. Η δουλειά των ελεκτών. Δεν κινδυνεύει σε τίποτα. Καθυστερεί. Θα ξαναρχίσει από την αρχή, δηλαδή ο ένας έλεγχος. Καθυστερεί με αυτή τη διαδικασία, ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις η επιβολή προστίμων, δεν χάνεται ο έλεγχος. Δηλαδή η δουλειά του ΔΟΕ, αντί να ολοκληρώνεται και να βγαίνουν τα πρόστιμα και να λέμε στον ελεγχόμενο έλα να πληρώσεις, τώρα το στέλνουμε στην εφορία και ξαναξεκινάει η διαδικασία από την αρχή που καθυστερούμε. Μα τώρα το ονομάζεται ενημερωτικό δελτίο, λέει. Ναι, αυτό δηλαδή δεν ήταν, ισχύει πλέον ο έλεγχος. Δεν ήταν επιλογή μας αυτό, ήταν αναγκαιότητα συμφωνίας. Προσπαθώ να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλημα όντως ή μας λένε... Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα στο ότι καθυστερούμε. Όχι ότι κλείνουμε τους ελέγχους ή τους κάνουμε. Εντάξει, παιδιά, μην το αυτό. Παιδιά, δεν ενδιαφέρει το όλο το κόσμο. Για να δώσω τη διάσταση. Είπε κάτι ο υπουργός πάντως που έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Ότι είπατε δεν θα ασχοληθείτε με τη μικρή και τη μεσαία, πάτε για τα μεγάλα. Πάει για τα μεγάλα. Βεβαίως. Όταν τα μεγάλα εννοείται. Δηλαδή, πιο πολύ. Πάμε να αντιγράψουμε τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών της Ευρώπης, όπου στοχεύει κυρίως τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Και μετά ασχολιέσαι με το διοικητικό, ας πούμε, λέτε εσείς. Βεβαίως, τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Έχουμε υποθέσεις αυτή τη στιγμή σε ελεγκτικό κέντρο που αποδίδει κάθε υπόθεση μέσω όρο φόρου 600.000 ευρώ. Είναι δυνατόν από αυτή την υπόθεση που είναι περίπου 25.000 υποθέσεις να έχουμε ελέγξει λιγότερες από τις 1.500 και να μην έχουμε ελέγξει μέχρι στιγμή τις 10.000 με τέτοια εισπραξιμότητα. Άρα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε και μέχρι τώρα δυστυχώς. Υπήρχε μία στόχευση, όχι με ευθύνη των ελεγκτών, με ευθύνη άλλων που δεν μας κατεύθυνε στα μεγάλα ποτάμια. Πηγαίναμε στα ριάκια και στους παραπόταμους. Τώρα, να σας πω κάτι. Για να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όλο αυτό που έγινε με πρωτοσέλιδο και βαβούρα κτλ. Ότι ξημερώματα και μετσάνυχτα κτλ. Θα μπαίνετε μέσα. Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας για πράγματα που τα καταλαβαίνω. Δεν είπα ποτέ για ξημερώματα. Γίνομαι σοφότερος από το πώς κάποια στιγμή μπορεί κάτι που θα πεις να το βγάλω τελείως. Δεν είπα ποτέ. Μετσάνυχτα, ξέρω εγώ. Υπουργέ, φέρατε ως παράδειγμα την υπόθεση τη Siemens στη Γερμανία, όπου μπήκαν οι εφοριακοί και οι αστυνομικοί. Και στην Deutsche Bank. Ναι, μπήκαν και στην Deutsche Bank, μπήκαν ξημερώματα. Ήταν στοχευμένη επιχείρηση και ξέραν τι λογισμικό θα πάρουν. Ξέρανε... Λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν όλη αυτή. Θα απαντήσω. Σαφέστατο. Είπα ότι πρότυπό μας είναι η μεγάλη έλεγχη ευρωπαϊκών χωρών που το κάνουν μετά από συγκεκριμένη τεκμηρίωση, ανάλυση με συντονισμό με άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι το πρότυπό μας. Ξημερώματα δηλαδή εκατοντάδες αστυνομικοί, εφοριακοί και εισαγγελείς να μπαίνουν σε μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν φοροδιαφυγή. Διότι εμείς δεν στοχοποιούμε την επιχειρηματικότητα, το κέρδος ή το πλούτο, στοχοποιούμε τους φοροφυγάδες, τους λαθρεμπόρους. Και καλά κάνετε. Θέλουμε λοιπόν να μπαίνουν ξημερώματα, αυτό είναι το πρότυπό μας. Τέτοιες εικόνες να δούμε, όχι για να τις πάρει η κάμερα και να λέμε ορίστε τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά να έχουμε αποτέλεσμα. Ο διάδοχος σας εκθέσει έλεγε ότι το κάνατε για επικοινωνιακούς λόγους. Καθένας έχει ευθύνη για αυτά που λέει. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά που λέω εγώ. Για να προκαλέσω μια απάντηση. Όχι, όχι. Δεν θέλω να πω σε αυτό το διάλογο και είπα σέβομαι το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο καθένας θα επιβεβαιωθεί αν αυτά που προβλέπει θα γίνουν ή όχι. Μα αλλά είπε, δεν θέλω να πω σε αυτό το ρόλο. Το είπε. Εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε τους φορολογικούς ελέγχους στις μεγάλες υποθέσεις πρώτα. Και μετά θα πάμε παντού, θα πάμε και στα πανηγύρια, θα πάμε και παντού. Δεν θα υπάρχουν φορολογικά άβατα. Το μόνο άβατο που αναγνωρίζουμε είναι το άβατο του Αγίου Όρους. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει άβολο. Απαντάτε στον κύριο Μημαράκη που το είπε χθες αυτό. Στην ομιλία του στη Βουλή είπε ο κύριος Μημαράκης ότι δεν τον ενδιαφέρει να πάτε στο πανηγύρι στη Ρόδο. Τον ενδιαφέρει να πιάσετε τα μεγάλα ψάρια. Μπορεί να φέρει όποιος προτείνει κάτι τέτοιο, μπορεί να φέρει μια διάταξη στη Βουλή που να λέει ότι όταν γίνεται ένα πανηγύρι δεν έχουμε φορολογικές διαδικασίες και ο καθένας κόβει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Ας πάρει την ευθύνη και τη φέρει αυτή την πρόταση. Αλλά αλίμονο αν μπούμε στη λογική να καλύπτουμε όχι μόνο φοροφυγάτες, να καλύπτουμε και αυτό το απαράδεκτο που έγινε εκεί. Γιατί εκεί το θέμα δεν είναι ότι πήγανε για έλεγχο σε ένα μεγάλο πανηγύρι, δεν είναι ένα μικρό πανηγύρι σε ένα χωριό που στείλουν 10 πάγκους. Στο Αμίντεο εννοείται έτσι. Στο Αμίντεο ένα μεγάλο πανηγύρι, εμποροπανηγύρι μάλλον. Μαϊμού φορολογική ταμιακή μηχανή. Αποδεδειγμένο, δεν πιάσανε και γενικά και όριστα κάποιο μαγαζί. Ήταν μια μεγάλη μηχανή. Τραπέζια και να μην έχει κόψει απόδειξη τα 5. Οι ελεγκτές που διαπιστώσαν την παράβαση παρουσία αστυνομικών κατέληξαν να τους πάνε στο τμήμα, να τους βγάλουν φωτογραφίες, να τους πάρουν αποτυπώματα και να πάνε στο αυτόφορο. Τέτοια φαινόμενα δεν θα δεχτούμε. Ναι, αλλά είτε θέλει αφορούν... νομοθετική ρύθμιση αυτό. Πώς θα γίνει. Δεν θέλει μόνο νομοθετική, θέλει και πολιτική βούληση και θέλει. Εμείς κάναμε παρέμβαση αμέσως. Να δεπόσα στον Υπουργό. Βεβαίως και έχουν ενημερωθεί οι αρμέδιοι υπουργοί και θα έρθει αμέσως διάταξη την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι δυνατόν τα ελεγκτικά όργανα, είτε είναι φοριακοί, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι δικαστικοί,
να φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Θα θεωρούν τιμητικό ότι δεν κάνουν. Αν μιλάτε για αυθαιρεσία των αστυνομικών τώρα. Και η οικονομία δεν βλέπετε εσείς ότι υπάρχει ένα. Όχι, εγώ δεν βλέπω, αλλά θέλω να δω εσείς δεν θέλω να πω ούτε αστυνομική ούτε δικαστική. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση πως ένας ελεγκτής όταν κάνει τη δουλειά του παρουσία αστυνομικών δεν το έκανε μόνος του. Πως τελικά καταλήγει στο τμήμα να τον πηγαίνουν στο αυτόφορο και αντί να του λέει υπηρεσία μπράβο που έκανες αυτό, να τον πηγαίνουμε αυτόφορο, μίλησα μαζί του 11.30 ώρα αυτό το βράδυ που του αφήσαμε το θέμα. Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα και θα το αντιμετωπίσουμε και θα το λύσουμε. Πώς δηλαδή, δύο λεπτά, γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή, να μην μπορώ να κάνω μήνυση σε έναν άνθρωπο που έχει να μου κάνει έλεγχο. Βεβαίως και μπορείτε να κάνετε μήνυση. Άρα κάποιο διευθέτης πρέπει βεβαίως, να γίνει. Βεβαίως, αλλά το αν ο ελεγκτής κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα την κρίνει ο ελεγχόμενος, θα την κρίνει αυτός ο οποίος έχει στείλει τον ελεγκτή. Δηλαδή, αν η δουλειά έχει γίνει σωστά. Αν ο ελεγκτής ζητήσει χρήματα, αν βιοπραγήσει, αν βρήσει. Αν κάνει τέτοια πράγματα. Εξουσίας, το κατάξιο εξουσία, ποιο θα το κρίνει, ο ελεγχόμενος. Όλοι οι ελεγχόμενοι θα πούνε ότι έκανε κάτι τέτοιο. Καταγγελία δεν μπορεί να κάνει ο ελεγχόμενος. Καταγγελία δεν μπορεί να κάνει. Τώρα προσπαθώ να δω τι διευθέτηση θα γίνει. Αλλά εδώ έχουμε ένα δεδομένο ότι ο έλεγχος θα έρθει διάταξη όταν τα ξεκαθαρίζει αυτά. Αλλά εδώ είναι το περίεργο ότι ο έλεγχος έγινε παρουσία αστυνομικών. Αν οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει κάποια παράβαση, έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι σύλληψη και όχι. Να πάμε σε τη διαδικασία. Αλλά αυτό θα λυθεί τις επόμενες μέρες. Αρχή, υποτίθεται ότι στην αρχή δεν υπήρχαν αστυνομικοί εκεί. Όχι, υπήρχαν από την αρχή, αστυνομικοί παρόντες σε όλο το γεγονός. Αυτό είναι μια αντίφαση όμως. Δηλαδή θα κρίνει ο αστυφύλακας εάν έγινε παράβαση από τον αφοριακό, πάλι δεν βγαίνει. Άλλο λέω. Αυτό. Το αν την ώρα εκείνη ζητήθηκαν χρήματα, δεν έγινε αυτό στο αμύντεο. Γιατί έγινε τέτοια καταγγελία. Δεν έγινε τέτοιο θέμα. Εάν υπήρχε βιοπραγία του ελεγκτή στον επιχειρηματία, αν τον εξύβρισε κτλ. Που είναι αυτόφορα αδικήματα, εκεί να έχουμε αυτόφορη σύλληψη. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε αυτόφορη σύλληψη γιατί ο ελεγχόμενος κρίνει ότι γίνεται λάθος ο έλεγχος. Τότε να καταργήσουμε τους ελέγχους και να αλλάζουμε τον ελέγχο. Εγώ είναι ότι κάτι έγινε εκεί πέρα. Ότι κάτι έγινε, αλλά να είστε σίγουροι θα βρεθεί και θα ενημερωθείτε για το τι έγινε. Ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ενημερώθηκε ο Υπουργός γι' αυτό. Γιατί ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί το ίδιο βράδυ. Και τι απάντηση πήρατε κάποια απάντηση για το τι έγινε. Θα λυθούν αυτά, κύριε Οικονομέα. Θα έρθει η διάταξη την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξεκαθαρίζει αυτά και θα προστατεύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θέλουν ενίσχυση. Ναι. Δεν θέλουν αποδυνάμωση. Και εμείς θα ενισχύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε θεσμικό πλαίσιο και σε προσωπικό και σε ελεγκτικά εργαλεία. Η διάταξη όμως αυτή τι θα λέει, ότι μπορεί να κάνει. Κάντε λίγο υπομονή. Θα έχουμε φορολογικό νομοσχέδιο, θα έχετε και τέτοια. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, γιατί από την άλλη μεριά δεν μπορεί κιόλας. Εγώ δεν έχω τέτοιες παραστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι ευγενέστατοι οι ελεγκτές και σας έχω πει και το παράδειγμα με την Καρδαμίλη. Το καλοκαίρι που ήταν κύριοι με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά από την άλλη, τι θα κάνεις, θα κάνεις ένα νόμο που θα λέει απαγορεύεται να διαμαρτύρεται ο ελεγχόμενος. Δεν θα απαγορεύσουμε τη διαμαρτυρία. Αλλά αλίμονο αν ο ελεγκτής φοβάται να κάνει τη δουλειά του, είτε είναι δικαστικός, είτε αστυνομικός, είτε εφοριακός, επειδή κάνοντας τη δουλειά του, ο ελεγχόμενος θα κρίνει ότι ο ελεγκτής δεν κάνει καλά τη δουλειά του και θα τον πάει στο αυτόφορο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Το αν ο ελεγκτής κάνει σωστά. Ας κάνει μια αναφορά και θα το κρίνετε εσείς. Βεβαίως θα. Αλλιώς πώς θα γίνει. Αλλιώς θα σταματήσουμε τις ελέγχους και να πούμε στείλτε μας λουλούδια όσοι θέλετε. Είναι πιο λογικό αυτό. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πριν.